Είμαι εδώ για να διορθώσω τις εξελίξεις της ανακριτικής διαδικασίας και περιμένω την κυρία ανακριτή, η οποία αυτή τη στιγμή λαμβάνει μια κατάθεση κάποιου μαρτύρου. Δεν γνωρίζω από την υπόθεση την γνωστή ως αρχιλιάρη υπόθεση, αλλά άλλη υπόθεση διαδικαστική άρχισε υποθέσεων για να επικοινωνήσω μαζί της. Ο λόγος είναι γιατί έχω πάρει αντίγραφα της φωτογραφίας μέχρι και την απολογία του πρώτου συλληφθέντος, όπως θυμάστε. Δεν έχω εκ των υστέρων ούτε ένα έγγραφο στην κατοχή μου, ούτε μία απολογία των άλλων κατηγορουμένων, ούτε γνωρίζω ποιες άλλες ανακριτικές διαδικαστικές πράξεις έχει επιλέξει και έχει κάνει η κυρία ανακριτής, και είμαι υποχρεωμένος να έρθω να πληροφορηθώ για να ενημερώσω και τους εντολείς μου, οι οποίοι εν αγωνίως περιμένουν να την επιταθεί πλήρως η υπόθεση. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το ανακριτικό έργο, το οποίο γίνεται στοχευμένα και με ταχύτητα. Είχα πει από την πρώτη στιγμή, όταν ήρθα σε επαφή με την κυρία ανακριτή, ότι μου ενέπνευσε απόλυτη εμπιστοσύνη, γιατί από τη συζήτηση που είχα μαζί της και με την εμπειρία που έχω, ατελήφθηκε ότι θα, ακόμη και αν υπήρχαν, που ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί ελλείψεις στην πρακτική διαδικασία λόγω της ταχύτητας, γιατί η αστυνομία κάνει εξαιρετική δουλειά και συνεχίζει να κάνει εξαιρετική δουλειά, θα εκαλύπτω το από τις ανακριτικές πράξεις που θα απειλεί η κυρία ανακριτής. Ήδη η κυρία ανακριτής διέταξε την διενέργεια DNA επί όλων όσων αντικειμένων ή άλλων όρων μπορεί να διαταχθεί και να διευκριθεί το DNA φυσικών προσώπων. Με αγωνία περιμένουμε το αποτέλεσμα, το πόρισμα του DNA. Είμαι βέβαιος, δεν το έχω πληροφορηθεί, αλλά είμαι βέβαιος ότι ως επιγενωμένη επιλογή ανακριτική θα είναι η άρση του απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών όλων των κατηγορουμένων. Οπότε θα έχουμε πληροφορίες, γιατί δεν είναι δυνατόν να παρακολουθούν οι συνομιλίες τους, αλλά σε βάθος ενός έτους, λόγω του ότι άλλαξαν τα δεδομένα των εταιριών, είχαμε 6 μήνες μοναρχία μέχρι πρώτης, τώρα έχουμε μέχρι ένα χρόνο, θα μπορεί να πληροφορηθεί η κυρία ανακριτής και αργότερα οι δικαστές που επέλεγαν την υπόθεση και σε στάδιο βουλεύματος και σε στάδιο δικαστηρίου και κάτι με σίγουρα δικαστήριο, όλοι οι εκνομολογίες ότι ήταν εκεί. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε τις επικοινωνίες και από εκεί και πέρα θα δούμε με ποιους επικοινωνούσαν τον τελευταίο χρόνο, με ποιους επικοινώνησαν λίγο πριν από το έγκλημά τους, με ποιους επικοινωνούσαν μπορεί και κατά διάρκεια του έγκληματος, γιατί κάποιοι ισχυρίζονται δεν συμμετείχαν αλλά ήταν και παρακολουθούσαν. Δεν το γνωρίζω αν είναι αλήθεια αυτό, και με ποιους επικοινώνησαν αμέσως μετά και για ορισμένους που καθυστέρησαν και να παραδοθούν και να συλληφθούν, γιατί μετά από 5 μέρες συλλήφθησαν περισσότεροι, οι πρώτοι 6 αν θυμάμαι καλά, και άρχισαν να συνεμφανίζονται και οι υπόλοιποι, να δούμε τι επικοινωνίες είχαν. Ελπίζω να, επίσης, δεν σας κρύβω ότι θα ζητήσω και τον έλεγχο των σκληρών δίσκων των ηλεκτρονικών υπολογιστών τους και οποιοδήποτε άλλου μέσου κοινωνικής δικτύωσης είχαν. Θυμάστε ότι την ίδια διαδικασία είχαμε και στην υπόθεση του Παλούδη, που με την έρευνα αυτή διαπιστώθηκαν πολύ σημαντικά στοιχεία της υποθέσεως και το δικαστήριο είχε πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία ήταν αμφισβήτητα. Περιμένουμε επίσης και την απάντηση επί των αποτυπωμάτων. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ και είμαι βέβαιος ότι ενδιαφέρει και την κυρία ανακριτή, την κυρία Λιοπούλου, το τι ακριβώς θα διαπιστωθεί όσον αφορά το DNA των όπλων που κατασχέθηκαν στην γνωστή γιάφκα, μέσχη, όπως θέλετε ονομάστε τη. Και επίσης δεν θέλω να αποκαλύψω, γιατί είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσω με την κυρία Πρόεδρο, κάποια άλλα στοιχεία που έχουν σχέση με αυτό το χώρο, ο οποίος χώρος μπορεί να δώσει πολύ σημαντικές πληροφορίες, είτε με αντικειμενικά στοιχεία, είτε με καταθέσεις μαρτυρικές του περιβάλλοντος εκεί, για να μάθουν τι ακριβώς συνέβαινε εκεί. Όπως γνωρίζετε από την αρχή, έχω διατυπώσει την άποψη ότι θα πρέπει να επεκταθεί η ποινική δίωξη στο αδίκημα της εγκληματικής οργανώσεως με διευθυντή και με μέλη, και επίσης και στο αδίκημα της διακεκριμένης κατοχής όπλων, αφού η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση, κατά την ταπεινή μου νομική και πραγματική άποψη, χρησιμοποιούσε αυτά τα όπλα για την επιτέλεση συγκεκριμένων σκοπών. Δεν έχει προσκοπηθεί η ακροδικαστική έκθεση από τη σωρό του Αλκυβιάδη Καβανού. Ζητάτε κάτι τέτοιο να γίνει? Είναι αυτονόητο. Να ξέρετε ότι. Δεν υπάρχει. Συνήθως
γίνεται μια πρόχειρη προσέγγιση και γίνεται ενημέρωση από την λίγο του πίσω ιατροδικαστή. Εδώ είναι η κορυφαία σου ιατροδικαστή, η κυρία Ζήτα Κοβάτς, η οποία είναι και καθηγήτρια ιατροδικαστή και προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Αμερικής. Έχει ενημερώσει την κυρία Ζήτα και έχουμε διαφορτεί ότι εκτός από το ένα θανατηφόρο κτύπημα που ήταν στο Μηρό, που απέκοψε την κεντρική αρτηρία και την αιμορραγία πέντε το παιδί, υπάρχουν θανατηφόρα πράγματα και στο κεφάλι. Πληροφορούμε κάθε μέρα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα να το γνωρίζω από στοιχείο που εγώ διάβασα, ότι σε απολογία κατηγορουμένου φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί, να υπάρχει αίμα σε κάποιο τσεκούρι, σε κάποιο σκεπάρι, σε κάποια άλλα αντικείμενα. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την ιατροδικαστική εκτίμηση, που είναι το πλέον απαραίτητο αποδεικτικό στοιχείο, είναι απόλυτο αποδεικτικό στοιχείο η ιατροδικαστική εκτίμηση, μπορεί να μιλήσει, μιλάει η ιατροδικαστική εκτίμηση. Επίσης, πολύ